centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Παρίση, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στην Έλληνα, καλημέρα στους αγροτές σας. Λοιπόν, για να το εξηγήσουμε πείτε λίγο το θέμα. Πείτε μου για να με πείσετε, γιατί ήμουν αντιρρησίας ενώ πάντα είμαι μαζί σας. Και θα είστε πάλι η Έλληνα μαζί μας. Ναι, γι' αυτό λέω εγώ. Πάντα μαζί μα το είπα. Λέω εγώ συνήθως είμαι μαζί τους. Άρα θέλω να μου το εξηγήσω γιατί κάτι λοιπόν, μάλλον μου διαφεύγει και δεν είμαι μαζί τους. Θα τα πούμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο χρόνος σήμερα, αλλά πάντα έχουμε την ιδέα. Ας δώσουμε την κεντρική ιδέα, γιατί ακούγοντας ο κόσμος ότι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές δεν θέλουν αξιολόγηση, σου λέει γιατί δεν θέλουν αξιολόγηση. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ λογική ερώτηση. Έτσι. Αρχικά να πούμε ότι μιλάμε για το κομμάτι της αξιολόγησης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των σχολικών μονάδων, ενώ όσον αφορά του εκπαιδευτικού σαν υπόσταση, ας το πούμε, μέσα στον χώρο εργασίας, είναι κάτι που θα έρθει το Σεπτέμβριο. Θα έρθει όμως και αυτό. Θα έρθει και αυτό από τη νέα χρονιά. Και τα ακολουθεί όλα για την ώρα γράμμα-γράμμα, αν και είμαστε μέσω πανδημίας. Προφανώς το ένα κομμάτι είναι για άλλη μια φορά η χρονική στιγμή που έρχεται, όπου εμείς για ένα χρόνο είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια μας και δυστυχώς φέρνει συνεχώς νομοσχέδια που αφορούν την εκπαίδευση, τα οποία όλα είναι αντιδραστικά και αντιεκπαιδευτικά. Και αναρωτιέται γιατί βγαίνουν μερικές φορές οι συνάδελφοι στον δρόμο και διαμαρτύρονται. Θα μπορούσαν να σταματήσουν να φέρουν αυτά τα νομοσχέδια, γιατί δεν είναι και τόσο επίγοντα στην τελική ανάλυση. Αλλά πάμε στο συγκεκριμένο. Πάμε στην ουσία. Στην ουσία. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει παθογένειες. Αυτό είναι, νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Το καταλαβαίνουμε εύκολα κιόλας ότι συνεχώς αλλάζει και το αλλάζει κάθε κυβέρνηση. Άρα προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Το θέμα είναι ότι με αυτήν την αξιολόγηση όλες αυτές οι παθογένειες του εκπαιδευτικού μας συστήματος θα χρεωθούν στον εκπαιδευτικό. Και το σχολείο. Γιατί το προκαταβάλλετε αυτό, γιατί το λέτε ότι θα είναι έτσι σίγουρα? Γιατί υπάρχουν τρεις περιπτώσεις πώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε το θέμα. Προφανώς υπάρχει το πολύ απλό και το πρακτικό. Να το δούμε έτσι. Δηλαδή, να σας το πω απλά. Αυτή τη στιγμή λείπουν από την εκπαίδευση, βάζω μέσα και την πρωτοβάθμια, 50.000 εκπαιδευτικοί. Είναι γνωστό αυτό? Μάλιστα. Είναι γνωστό. Γιατί δεν καλύπτονται αυτές οι θέσεις? Γιατί όσο αυτοί οι εκπαιδευτικοί στο ξεκίνημα της χρονιάς δεν είναι στις θέσεις τους, χάνονται διδακτικές ώρες. Είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση για να το καταλάβουμε. Το ξέρουν όλοι. Αλλά η λύση στο πρόβλημα δεν δίνεται. Εκεί δεν απαντάει κάτι. Θα καταδείξουμε τις ανάγκες του σχολείου, αφού τις ξέρουμε τις ανάγκες του σχολείου. Θα βελτιωθεί η κατάσταση, η εικόνα του σχολείου, αν οι εκπαιδευτικοί είναι όλοι στην ώρα τους στα σχολεία τους. Αυτό είναι προφανές όμως. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Θα βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού, της εκπαιδευτικής διαδικασίας όταν στα τμήματα οι μαθητές είναι 15-20 και όχι 25-27? Νομίζω πάλι είναι προφανής η απάντηση. Αλλά αυτά τα οποία είναι διαγνωσμένα δεν τα ακούει το Υπουργείο και δεν χρειάζεται η αξιολόγηση για να μπούμε σε κουτάκια και κατηγοριοποιήσεις. Γιατί η αξιολόγηση, νομίζω, καταλαβαίνουμε ότι οδηγεί αυτομάτως σε κατηγοριοποίηση. Και αυτό θα σημαίνει κατηγοριοποίηση σχολείων. Και μπαίνει μέσα και το κομμάτι της χρηματοδότησης. Λέει όμως κάποιος εκεί, μα έτσι θα έρθει ο ανταγωνισμός μεταξύ των σχολικών μονάδων, ποιο θα γίνει καλύτερο από το άλλο και θα έχει τα αποτελέσματα ενός υγιούς ανταγωνισμού. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε όλα τα σχολεία να είναι εξίσου καλά όλα, να μην υπάρχουν. Γιατί αυτό το μοντέλο έχει δουλέψει στην Αμερική, έχει δουλέψει στην Αγγλία και τα αποτελέσματα είναι να υπάρχουν σχολεία τα οποία έχουν μια τεράστια χρηματοδότηση από πίσω και χορηγούς. Γιατί πλέον πάμε στο κομμάτι των χορηγών. Βέβαια, και υπάρχουν σχολεία τα οποία υποβαθμίζονται. Να σας πω ότι επίσης στην Αμερική έχει φτάσει στο σημείο ολόκληρο το real estate να καθορίζεται από την αξιολόγηση των σχολείων. Ένα top σχολείο στην αξιολόγηση καθορίζει και το κόστος των οικοπαίδων γύρω-γύρω. Καταλαβαίνετε. Ή των σπιτιών ή των ενοικίων ή της περιοχής γενικότερα. Ναι. Εκεί έχει φτάσει. Και τι γίνεται? Και καλά τα σχολεία τα οποία έχουν τη χρηματοδότηση, γιατί να το πάμε και αλλού, γιατί ο Δήμαρχος βρίσκει πόρους, έχει τους χορηγούς. Μπαίνουν οι χορηγοί μέσα, αλλά για τα σχολεία που δεν μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό, τι θα γίνει? Θα υποβιβάζεται συνεχώς. Άρα υπάρχει σίγουρα κατηγοριοποίηση σχολείων. Ένα πράγμα το οποίο προφανώς και δεν θέλουμε, γιατί εμείς θέλουμε
όλα τα παιδιά μας να λαμβάνουν, να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και να λαμβάνουν την ίδια γνώση. Αυτό είναι το ένα, φυσικά. Το αποτέλεσμα που θα έχει η αξιολόγηση. Έτσι, που συνδέεται με την χρηματοδότηση και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να το πείτε μου. Έχετε μήπως αντιρρήσεις και για την αξιοπιστία της αξιολόγησης? Δηλαδή φοβάστε ότι θα μπουν και άλλα πράγματα εκεί? Κοιτάξτε, όταν η διαδικασία της αξιολόγησης δεν μπαίνει στο να βρει ουσιαστικά αυτό, ποιος ευθύνεται γιατί δεν πάει στην αιτία, γιατί χάνουν τις διδακτικές ώρες στο σχολείο, το οποίο είναι προφανές, γιατί δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, γιατί δεν έχουμε υποδομές, γιατί τα ξέρουν όλα, γιατί έχουν κλείσει σχολικές βιβλιοθήκες, γιατί δεν έχουμε κτηριακές υποδομές. Αυτά είναι γνωστά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε τεχνοκρατικά για την αξιολόγηση, και επειδή έχω δουλέψει στον χώρο πριν την εκπαίδευση, για να μπει σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγηση, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Κάτι το οποίο δεν ισχύει εδώ και δεν φταίει το σχολείο γι' αυτό. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε κι αυτό. Τώρα, και επίσης, πείτε το εσείς, να μην σας διακόψω. Όχι, και να πούμε κιόλας, επειδή ακούγεται γιατί δεν θέλουν οι εκπαιδευτικοί την αξιολόγηση, δεν θέλουν. Αρχικά να δούμε. Ναι, γι' αυτό έρχονται και τα μηνύματα. Αυτό ήθελα να σας πω κι εγώ. Γιατί όλοι θεωρούν ότι αρχικά όλο λένε το ιδιωτικό τομέα αξιολογείται. Ένα. Ναι. Αυτό είναι λάθος. Άλλο η σχέση εργαζόμενου, αφεντικού, υπαλλήλου, διευθυντή. Αυτό δεν είναι σχέση αξιολόγησης. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Αυτό είναι σχέση εξαρτώμενη που έχει να κάνει με τον υπάλληλο και τον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Και εκεί η αξιολόγηση είναι αποκλειστικά στα συμφέροντα αυτού που δίνει τη δουλειά. Αυτοί που έχουν απολυθεί όλα αυτά τα χρόνια ήταν κακοί στη δουλειά τους. Ναι, αλλά αν σε έναν εργοδότη μου κάνει τη δουλειά, για μένα είναι ένας πολύτιμος εργαζόμενος. Ναι, αξιολογημένος ότι είναι απαραίτητο στοιχείο της επιχείρησής μου. Ναι, ναι, στο σχέση όμως με την κερδοφορία της επιχείρησης. Πόσοι αυτά τα χρόνια, τη δεκαετία αυτή, έχουν απολυθεί ενώ ήταν καλοί εργαζόμενοι, έχουν απολυθεί γιατί η κερδοφορία της επιχείρησης δεν ήταν ικανοποιητική. Το οποίο ήταν άσχετο από το αποτέλεσμα της εργασίας του εργαζόμενου. Μηνύματα, ξέρετε πώς έρχονται, για να σας πω και ακριβώς τη διατύπωση πώς έρχονται. Ένας κακός ή αδιάφορος καθηγητής έχει θέση στο δημόσιο σχολείο. Αυτό θα ρωτούσα και εγώ. Υπάρχουν. Η ερώτηση μετά ήταν η εξής. Οι διαδικασίες υπάρχουν και χωρίς αυτήν την διαδικασία της αξιολόγησης. Υπάρχει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ? Αυτό είναι το θέμα. Όσες φορές υπάρχουν καταγγελίες, θα το πω έτσι, ενημερώσεις από γονείς, από μαθητές, ότι κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του ή έχει μια συμπεριφορά χύψη. Ναι. Προφανώς μετατίθεται. Δεν μετατίθεται. Έχει να κάνει, συνηθιέται αρχικά. Έτσι. Το θέμα είναι να διαπιστώσουμε. Το ότι έρχεται οτιδήποτε δεν σημαίνει αυτομάτως ότι μπαίνει σε μια διαδικασία να τον διώξω από τη δουλειά του, αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία να το συζητήσουμε και να δούμε τι συμβαίνει. Προφανώς υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται και ας το πούμε για τον κακό εκπαιδευτικό, όπως κακός, γιατί πάντα μιλάμε για τον κακό εκπαιδευτικό, αλλά κακοί υπάρχουν πάντως όλες οι δουλειές. Προφανώς. Σωστά, αλλά αν δώσετε νομίζω στην κοινωνία, κύριε Παρέση, ακριβώς μια άποψη που να ικανοποιεί και την κοινωνία σε αυτή την ερώτηση, νομίζω ότι για τα υπόλοιπα θα βρείτε συμμάχους. Ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει ούτε και έμεσα να προστατεύετε έναν αδιάφορο ή έναν κακό καθηγητή. Δεν προστατεύει κανένα το σχολείο. Το σχολείο προστατεύει τους μαθητές του σε πρώτη φάση και το ίδιο το σχολείο. Αυτό που θέλω να πω, επειδή πάμε τώρα στο κομμάτι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, που θα έρθει από το Σεπτέμβριο. Μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί προφανώς. Όταν έρχεται η αξιολόγηση και γίνεται η αξιολόγηση μονοπρόσωπα από τον διευθυντή ή από έναν σύμβουλο, καταλαβαίνουμε ότι αυτόματα έχει οδηγήσει μέχρι τώρα σε αυτήν την κατάσταση. Αυτές οι αξιολογήσεις και αυτοί που συνεχίζουν. Ποιος αξιολόγησε, κύριε Νατσούλη, τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Με ποια κριτήρια μπήκανε? Μπήκανε καθαρά με κομματικά κριτήρια. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Πώς μπήκανε οι διευθυντές των νοσοκομείων? Με ποια αξιολόγηση, με ποια κριτήρια δεν μπήκανε κομματικά? Άρα όταν η αξιολόγηση είναι μονοπρόσωπη, δεν θα υπάρχει και μια διαδικασία συναλλαγής. Βέβαια και αυτό που λέτε, αλλά και η καταγγελία. Ας πούμε, ένας γονέας μπορεί να καταγγείλει, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, τον Α καθηγητή που είναι το παιδί του στο σχολείο. Πώς θα περάσει αυτό το παιδί στη συνέχεια? Δηλαδή, είναι πάρα πολλά πράγματα. Όταν θα έρθει και έχει ένα πρόβλημα ο γονέας, ναι, με το παιδί του, με κάποιον καθηγητή συγκεκριμένο, αυτό προφανώς θα έρθει να το αναφέρει. Ή το ίδιο το παιδί ή ο γονέας στον διευθυντή. Θα το αναφέρει όμως ή η καρδιά του θα χτυπάει όταν θα κάνει την καταγγελία, μήπως το παιδί το αυτό βρει τον πελάτη στο τέλος και πώς θα τελειώσει το σχολείο? Νομίζω πως είναι τέτοια κατάσταση ένα σχολείο που
πάντα και να πω εγώ στο ακραίο σενάριο που δεν που μπορεί να φοβηθεί, πάντα ένας μαθητής έχει έναν συνάδελφο με τον οποίο ίσως επικοινωνεί καλύτερα. Αυτό νομίζω πάντα ισχύει. Οπότε μπορεί να εκμεταλλευτεί το οτιδήποτε και να γίνει κάτι αυτό. Και νομίζω αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως. Όταν υπάρχουν προβλήματα, τίθενται στους διευθυντές, αναφέρονται στους συλλόγους, γίνεται συζήτηση. Ανάλογα με το τι είναι και τι αφορά, μπορεί η συζήτηση να γίνει με τον διευθυντή και τον συνάδελφο που αφορά. Αλλά νομίζω αυτό είναι, μιλάμε πάντα για τις ακραίες περιπτώσεις. Πάντως εδώ έρχονται μηνύματα που λέει ότι ένας κακός ή αδιάφορος καθηγητής, όπως λέτε, χαλάει την εικόνα και των υπολείπων. Γι' αυτό πρέπει να το δουν, λέει, τα συνδικαλιστικά όργανα. Και εγώ σας ξαναλέω. Με περισσότερο θάρρος, λέει. Ναι. Εσωτερικές διαδικασίες σε κάθε σχολείο, ναι, το οποίο αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν ενδεχομένως και καθημερινά. Ναι. Δεν νομίζω ότι όλα είναι φυσιολογικά στα σχολεία. Προφανώς υπάρχουν μέσα σχολεία καταστάσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος να εσωτερικεύονται. Λύνονται μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης και όλα είναι καλά. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολιτική στην οποία θα κατηγοριοποιήσει τα σχολεία. Και να ξέρετε κάτι, όλοι αισθάνονται ότι το σχολείο το οποίο θα γίνει καλύτερο και θα βελτιωθεί μέσα από μια τέτοια διαδικασία θα είναι το δικό του. Σε αυτό που πάει το παιδί του. Μάλιστα. Το οποίο δεν ισχύει προφανώς. Θέλουμε όλοι καλύτερο σχολείο για τα παιδιά μας, αλλά νομίζουμε ότι όλο αυτό θα συμβεί για το παιδί, για το σχολείο μας. Το σχολείο το οποίο θα υποβαθμιστεί μέσα από μια τέτοια διαδικασία, νομίζουμε ότι δεν θα είναι το παιδί μας εκεί πέρα. Βάζουμε σε μια τέτοια κατηγορία. Πάντα θεωρούμε ότι σε εμάς δεν θα συμβεί. Ναι. Και θέλω πραγματικά, έχουμε την ευκαιρία, να έχουμε εξασφαλίσει ένα ντοκιμαντέρ πάνω στο θέμα. Το ότι έχει συμβεί στην Αμερική κατά κύριο λόγο, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας έχουν επιτρέψει ακόμα να το προβάλλουμε. Και θα φανεί ακριβώς η εικόνα που σημαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική μετά από μια τέτοια διαδικασία. Αξιολόγηση λέω των σχολικών μονάδων. Είναι πολλά τα αντικείμενα, γι' αυτό σας λέω, πρέπει να το πάρουμε κομμάτι-κομμάτι και να το αναλύσουμε. Είναι τεράστιο το θέμα. Και καταλαβαίνω τις αντιδράσεις του κόσμου, ναι, γιατί λένε δεν θέλουμε, αλλά εμείς μας ενδιαφέρει όλα τα σχολεία να είναι εξίσου καλά και όλοι οι μαθητές μας να λαμβάνουν την ίδια γνώση. Είπαμε λοιπόν απεργίες και αποχές. Πότε θα συμβούν αυτά για να κλείσουμε με αυτό? Αυτό έχει να κάνει, αυτή η απεργία αποχές έχει να κάνει αποκλειστικά από αυτήν τη διαδικασία και όχι από το μάθημα. Α, μάλιστα. Να το διευκρινίσουμε δηλαδή, και αυτό. Ναι, να το διευκρινίσουμε. Επειδή θα ξεκινήσουν τώρα στα σχολεία και ένα άλλο, κοιτάξτε. Άμα δει κάποιο για τις διαδικασίες αυτές, ο σύλλογος αντί να κάνει μάθημα θα συνεδριάζει συνεχώς. Προκειμένου να μετράει, να βάζει να συμπληρώνει κουτάκια, να βάζει βαθμούς ουσιαστικά, αντί να κάνει μάθημα θα συνεδριάζει συνεχώς. Προβλέπονται συνολικά στα 8 συνεδριάσεις το χρόνο. Εγώ νομίζω πως η θέση μας είναι στην τάξη και όχι έξω από την τάξη. Και κάτι άλλο τώρα, επειδή με δείτε, βάζει μέσα σαν κριτήριο να αξιολογήσουμε, λέει, το πώς υποδεχθήκαμε γενικά την εκπαίδευση στα προσφυγόπουλα. Σας θυμίζω ότι προχθές, τον προηγούμενο μήνα για την ακρίβεια, επί 1,5 χρόνο τα τμήματα υποδοχής στην εκπαίδευση προσφυγόπουλων στην Καστοριά δεν είχαν ιδρυθεί και δεν είχαν στελεχωθεί, ναι, για 1,5 χρόνο. Και αυτό έγινε τον προηγούμενο μήνα, 1,5 χρόνο μετά. Θυμάστε και τις περισσότερες μας ανακοινώσεις που έχουμε συζητήσει στο θέμα. Θα αξιολογηθεί το σχολείο για την όλη αυτή την κατάσταση που 1,5 χρόνο δεν έχουν βγάλει ένα θέτ και δεν έχουν στείλει 5 εκπαιδευτικούς. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες. Μάλιστα. Δεν μπορεί να ξαναλάβει το σχολείο ευθύνες γιατί δεν διορίσαν εκπαιδευτικό εδώ πέρα. Κύριε Παρίση, είναι τεράστιο πραγματικά το θέμα. Είναι τεράστιο. Πραγματικά θα ήθελα να έχουμε την ευκαιρία, γιατί τώρα προσπαθώ να καλύψω ένα-ένα και λίγο τηλεγραφικά τα αντικείμενα. Και το καταλαβαίνω για τη συμμετοχή που υπάρχει, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε κι εμείς. Ναι, και θα είμαι στην διάθεσή σας όπου θα αφιερώσουμε ολόκληρη ώρα και να το πάρουμε κομμάτι-κομμάτι. Κομμάτι-κομμάτι με όλες τις απορίες, κυρίως των γονέων. Ωραία. Ναι, και να μαζευτούν και οι ερωτήσεις και να τις απαντήσω μία-μία, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή το ξέρετε αυτό ότι δεν έχω ούτε αντίθεση. Το ξέρουμε, κύριε Παρίση. Και θα είναι το καλύτερο να γίνει μια τέτοια. Ούτως ή άλλως εμείς θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια τώρα ενημέρωσης. Ναι. Γενικά και των συναδέλφων αλλά και των γονέων και ενδεχομένως να είναι και η ευκαιρία τώρα δίνει το πάτημα για να μπορέσουμε να οργανώσουμε και συναντήσεις με τους συλλόγους γονέων και κηδεμών για να καταλάβουν ακριβώς τι εννοούμε με αυτό το κομμάτι και γιατί θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Και ξαναλέω, είναι απεργία αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης και όχι από το μάθημα. Όταν δηλαδή έρχεται η ώρα του σχολείου να ασχοληθεί με αυτό, αυτοί που θέλουν θα απεργούν και θα απέχουν από αυτήν τη διαδικασία και μόνο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Όχι, αλλήμον, προσπαθούμε να καταλάβει ο κόσμος και θα σας είπα είναι τεράστιο το θέμα. Γιατί όταν θα έρθει και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, εκεί θα δείτε τι έχει να γίνει. Εκεί νομίζω θα υπάρχει το μεγαλύτερο πραγματικά ενδιαφέρον από Σεπτέμβριο αυτά. Από Σεπτέμβριο. Από Σεπτέμβριο, αλλά ξέρετε, το καταλαβαίνει η Έλληνα, γιατί είναι σε μια διαδικασία και κάνει τις αιτήσεις να διοριστεί. Αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή το προσωπικό, η εκπαιδευτική της Ελλάδας. Είναι η πιο καλά καταρτισμένη. Έχουμε φτάσει στο σημείο ότι για να γίνει εκπαιδευτικό πρέπει να έχει διδακτορικό. Ακριβώς. Και από τους λίγους κλάδους που ενώ έχουμε αξιολογηθεί από ελληνικά κρατικά πανεπιστήμια ή όλοι οι εκπαιδευτικοί, καλούμαστε να ξαναδώσουμε εξετάσεις στον ΑΣΕΠ για να πάρουμε μια θέση. Αυτό ακριβώς. Και συζητάμε τώρα ότι θα ελέγχεται το ακαδημαϊκό προφίλ του εκπαιδευτικού, όταν από το ελάχιστο που είχαμε ότι το πτυχίο, αρχικά το πτυχίο πάει να είναι στοιχείο διορισμού στην εκπαίδευση. Είναι τρομερό πλέον αυτό. Δηλαδή με ένα πτυχίο. Με ένα πτυχίο φιλολογίας ή μαθηματικών, προφανώς και δεν μπορείς να διοριστείς πλέον. Και πείτε μου, δεν είναι ουσιαστικά κατάλληλη. 26.000 είμαι στον κατάλογο, κύριε Παρίση. 26.000. Δεν υπάρχει ελπίδα, κύριε Παρίση. Ξέρω το γενικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός πρέπει να έχει διδακτορικό, ξένη γλώσσα για να μπορέσει να μάθει τα μόρη. Αυτό δεν σημαίνει πουθενά. Με δύο ξένες γλώσσες, κύριε Παρίση. Με δύο ξένες γλώσσες. Εγώ σε εκλαμβάνω σαν συναδέλφη ούτω ή άλλω. Και τώρα τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά. Πότε δηλαδή και τα παιδιά. Και ως πότε και ο πατέρας. Λοιπόν, αλλά καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά καταργείται το πτυχίο. Δηλαδή το να γίνεις. Αυτό είναι εκπληκτικό. Φιλολογίας ή χημικού που είμαι εγώ. Δεν είναι από μόνο του. Δεν φτάνει από μόνο του. Δεν φτάνει καθόλου. Γι' αυτό λέω και θα έρθει να με αξιολογήσει και στην τελική ανάλυση ως προς το ακαδημαϊκό μου προφίλ. Τι θέλουμε δηλαδή. Αν οι διδάκτορες έχουν μακάρι να είναι όλοι διδάκτορες στα δημόσια σχολεία. Προφανώς και το επίπεδο θα είναι καλύτερο. Αλλά τότε οι άλλοι ποιοι θα γίνουν επιστήμονες. Ναι, είναι και αυτό μια πορεία. Γιατί δεν φτάνουν τα χρόνια που ήταν και η Έλενα και η κάθε Έλενα στο Απιθύτα, στο κάθε πανεπιστήμιο τέλος πάντων. Γιατί δεν φτάνουν. Για να διοριστεί ένα κρατικό φορέα. Τι πρέπει δηλαδή. Έχει τελειώσει μια σχολή παραδείγματος χάρη οικονομικών και μπαίνει σε μια οικονομική υπηρεσία. Βγαίνει ο ΑΣΕΠ, κάνει τα χαρτιά σου. Βλέπουν τα κριτήρια, σε παίρνουν. Σε εμάς πρέπει να ξαναδώσουμε εξετάσεις. Λες και στο πανεπιστήμιο δεν δίναμε. Τώρα δεν υπάρχουν εξετάσεις του ΑΣΕΠ, τώρα υπάρχει το λεγόμενο προσοντολόγιο, οπότε μετράνε μοριάκια συνεχώς, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, υπολογιστές, σεμινάρια και όλα αυτά. Και το πιο εκπληκτικό που λέγει ο Σπανής είναι ότι το πτυχίο τελικά που πήρατε μετά από όλα αυτά δεν έχει καμία απολύτως αξία. Αυτό το λέμε και για τους γονείς που τώρα έχουν τα παιδιά τους εκεί για να καταλάβουν τι συμβαίνει. Γιατί τα συζητούσαμε πέρυσι τέτοιο καιρό, θυμάστε που είχε βγει το που κάναμε και την παράσταση διαμαρτυρίες, γιατί είχαν αναγνωριστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων πτυχίων κολεγίων για να διορίζονται στην εκπαίδευση, στη δημόσια εκπαίδευση. Και καταλαβαίνετε πως αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος γενικότερα. Και σου λέει τι, μπορείς να πάρεις το πτυχίο από οπουδήποτε και το μεταπτυχιακό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε ή το διδακτορικό, γιατί θέλει να έχεις τη δυνατότητα την οικονομική και τον χρόνο να το κάνεις. Γιατί κάποιος που πρέπει να δουλέψει για να ζήσει δεν μπορεί να κάνει διδακτορικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εκεί μπαίνει ένα ταξικό πρόσημο σε όλη αυτή την διαδικασία. Πολλά. Είναι ανεξάρτητο το θέμα, κύριε Παρίση. Το ξέρω, γι' αυτό θέλω και την υπόσχεσή σας να μας δώσετε το χρόνο να το κάνουμε. Ναι, θα το κάνουμε. Με την πρώτη και να είστε και εδώ μαζί μας για να μην γίνετε από το τηλέφωνο, γιατί καταλαβαίνω ότι πολλές φορές. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε τη δυνατότητα πλέον να μπορούμε να. Ναι, γιατί ακόμα δεν μας αφήνουν να βάλουμε κόσμο στο σταθμό. Τι να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Στη διάθεση σας πάντα. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.